Σκηνές σοκ μέσα στο αιματοβαμμένο διαμέρισμα της οδού Μπεντινάκη αντίκρισαν γείτονες και αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο λίγο μετά το μακελιό που προκάλεσε ο 51χρονος. Σε κατάσταση αμόκ νωρίτερα σκότωσε τη μητέρα του και τραυμάτισε σοβαρά τη δίδυμη αδελφή του. Ο δράστης κατακρεούργησε με πάνω από 20 μαχαιριές την 85χρονη γυναίκα που στάθηκε αδύνατο να αντιδράσει. Μόνο όταν τους κατεβάσαν ήταν τα αίματα, δεν ξέρανε τι συμβαίνει. Η γυναίκα λέει κατέβηκε μόφυρ, τη λέγανε αστυνομική λέει κάτω. Οι κραυγές της αδελφής του σήκωσαν στο πόδι τη γειτονιά και αποκάλυψαν την οικογενειακή τραγωδία που κορυφώθηκε με τον 51χρονο να επιχειρεί να αυτοκτονήσει και να παραλαμβάνεται σε κομματώδη κατάσταση από το ΕΚΑΒ. Τρομακτικότατο κόρη μου, τι είναι αυτά που λες. Προσπαθούσαμε εδώ πέρα να τους βοηθήσουμε και από εδώ η κυρία είχε πάρει και αυτή τηλέφωνο, ένα συγγενή και όλα αυτά. Απ' την άλλη, ξέρετε, μια λέγανε έτσι, μια αλλιώ. Η γειτόνισσα που μπήκε πρώτη στο διαμέρισμα, έντρομη και σοκαρισμένη, περιγράφει. Άκουσα κάποιες φωνές, οι οποίες τρόμαξαν. Ήταν κάποιες αφύσικες φωνές. Άκουσα και αίματα. Αίματα. Κάποιοι την είχε χτυπήσει και τρέχαν αίματα. Και φοβήθηκα, λέω, πως ο μαχαιρός τη σκοτώσει, ας πούμε. Το δράμα της οικογένειας που εξελισσόταν πίσω από κλειστές πόρτες με τα δίδυμα αδέλφια να αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα κορυφώθηκε χθες το απόγευμα. Σε κατάσταση αμόκ, ο 51χρονος επιτέθηκε στη μητέρα του, την οποία κατακρεούργησε χτυπώντας την πάνω από 20 φορές με μαχαίρι. Όταν η αδελφή του αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και προφανώς επιχείρησε να προστατεύσει την άτυχη ηλικιωμένη, δέχτηκε με τη σειρά της πάνω από 20 μαχαιριές. Διασώστες του ΕΚΑΒ την παρέλαβαν εμόφυρτη με ένα τμήμα από το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο μητροκτόνος καρφωμένο ακόμη στην πλάτη της. 4 μαχαίρια περισυνέλεξαν οι άνδρες της σήμανσης από το χώρο της τραγωδίας. Ελάχιστα λεπτά αργότερα και ενώ αστυνομικοί επιχειρούσαν να τον συλλάβουν, ο δράστης κατέρευσε. Είχε προλάβει να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών φαρμάκων και όταν παρελήφθη από το ΕΚΑΒ ήταν ήδη σε κομματώδη κατάσταση. Ναι, είναι φοβερό γιατί είναι καλοί άνθρωποι και έχουμε... Αλλά είχαν προβλήματα και ήταν μόνοι τους. Δεν είχαν κάποιον να τους στηρίξει. Η 85χρονη γυναίκα που είχε δεχτεί μαχαιριά ακόμη και στο μάτι δεν πρόλαβε να μπει στο χειρουργείο καθώς υπέκυψε στα τραυματά της. Αυτό το παιδί έπεσε μια δόση πριν 10 χρόνια από το μπαλκόνι και μπήκε στον μπαμπρίζ μέσα εδώ στο αμάξι. Ήμουν εγώ και τρέχαμε και το βγάλαμε με ένα αστυνομικό που ήταν εδώ. Η αδελφή του δράστη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική ενώ ο ίδιος παραμένει διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου.